Περίπου 1000 τουρίστες επισκέπτονται σε ημερήσια βάση το ανάκτορο της Κνώσου, όταν πέρυσι ο ρυθμός αυτός ξεπερνούσε τους 4.000. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τις εικόνες που επικρατούν και που τίποτα δεν θυμίζουν τις απίστευτες εικόνες έξω από την Κνώσο τα προηγούμενα χρόνια. Με πέρσι είναι γύρω στο 20%. Εγώ πιστεύω ότι πάμε καλά. Συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες Μάιο-Ιούνιο που είχαμε 20-30 άτομα επισκεψιμότητα, τώρα έχουμε 1.700-800 κάθε μέρα. Φέτος είναι μια χρονιά αρκετά περίεργη, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε καλά όλοι, είναι μια πανδημία, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Με βάση τα πρωτόκολλα, ο αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να εισέλθουν ταυτόχρονα είναι 80 άτομα, όταν πέρυσι άγγισαν τα 1.200 άτομα. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον κλάδο των ξεναγών, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών από 80 σε τουλάχιστον 300 άτομα. Τα 80 άτομα για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, που έχω 40 χρόνια υπηρεσία εδώ, είναι λάθος. Ο χώρος είναι τεράστιος. Είναι πολύ μεγαλύτερος από πολλούς άλλους χώρους, όπως είναι η Ολυμπία, όπως είναι η Δελφή, που είναι μέχρι 300 άτομα, ας πούμε. Το πρωτόκολλο λέει μέχρι 300 άτομα. Εδώ γιατί να λέει 80. Ο Βαγγέλης Παπανικολάου εκφράζει την ανησυχία του, καθώς αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά στην επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε με τους αρχαιολόγους υπεύθυνους της Κνωσού, γιατί προς το παρόν έχω μείνει στα πρωτόκολλα αρχής Μαΐου, το οποίο πάει να πει ότι μόνο 80 άτομα επιτρέπονται να είναι στην Κνωσό. Φοβόμαστε ότι δεν θα δημιουργηθούν ωραίες, δεν θα πηγαίνουν καθόλου επισκέπτες. Και φοβόμαστε ότι η επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους μπορεί να πέσει κατά 80%. Και δεν φταίει ότι υπάρχει η δισκαμψία, να το πούμε έτσι, η αιμονή στους παλιούς κανόνες. Γερμανοί, Γάλλοι, Τσέχοι, Πολωνοί και Έλληνες είναι μέχρι στιγμής οι επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνώσου, με την επισκεψιμότητα να αυξάνεται τον επόμενο μήνα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, τα καταφέραμε υπέροχα στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να ρισκάρουμε να χάσουμε την καλή μας εικόνα. Η κίνηση δικιά μας, δεν βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε μια ώρα τώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα, έξω άνθρωπος, τα μαγαζιά τα πιο πολλά κλειστά. Πόσο κάτω έχει πέσει η κίνηση στο δικό σας κομμάτι? Πόσο? Ας το να φάνε, 70% κάτω. Ορισμένα καταστήματα πέριξ αρχαιολογικού χώρου δεν άνοιξαν φέτος, ενώ όσα άνοιξαν αντικρίζουν τους μειωμένους τζίρους τους. Η Μαρία Γιακουμάκη, ιδιοκτήτρια ταβέρνας, μας περιγράφει το κλίμα που επικρατεί. Έρχεται κόσμος, αλλά όχι, είναι ο κόσμος όπως στην αρχή της σεζόν, δηλαδή τώρα ξεκινάμε. Τι παραγγέλνουν? Είναι μέρες που παραγγέλνουν πάρα πολύ καλά πιάτα και ακριβά και είναι μέρες, ναι, δηλαδή όπως τιμπών, μπομφιλέ, αυτά. Και είναι και αστακούς, αμέ, και είναι και μέρες όμως που είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Είναι σαλάτα. Σαλάτα, πίτσα, τόστ, χάρμπουργκερ, τέτοια πράγματα, ναι. Παιδιά, υγεία να έχουμε μόνο. Βλέπουμε τι συμβαίνει και βλέπουμε την κατάσταση πώς έχει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα.